παιδί για τους ανθρώπους που είναι vegan. Οι vegan είμαστε εμείς. Εμείς μας βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Τι δείχνουμε είναι το θέμα. Κότες. Ναι. Αυγά. Ναι. Όχι. Δεν έχει κάποια μπράντα εδώ πέρα. Όχι. Επειδή ας πούμε πόσο χρήσιμοι είναι οι κότες στο πλανήτη μας και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Να σου το πω εγώ πιο απλά. Ναι. Δείχνουμε. Ναι. Τι... Εντάξει, όχι. Ωραία. Δείχνουμε ουσιαστικά σε την ανθρωπότητα τι κάνουμε στα ζώα. Αυτό που δείχνουμε είναι τις στάνταρ πρακτικές, δηλαδή τις πρακτικές που θα συναντήσεις σε όλες τις βιομηχανίες που εκμεταλλεύονται ζώα. Ναι. Είδατε εσείς, προλάβετε να δείτε κάτι. Μ' αρέσει η Αγελάδα. Σ' αρέσει η Αγελάδα. Και η κότα. Και η κότα. Εμφανισιακά ή στη γεύση. Στη γεύση. Στη γεύση. Εγώ και στα δύο. Και στα δύο. Το θέμα είναι, μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει η σάρκα κάποιου. Πώς σας ακούγεται αυτό, όταν αλλάξω λίγο τις λέξεις. Ναι. Παράξενο. Αλλάζει όμως κάτι. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Αφού εγώ λέω ουσιαστικά αυτό που έχουμε πει κρέας, το λέω με άλλα λόγια. Ναι. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έλεγε ότι θα φάει μπέργκερ από σκυλί, τι θα έλεγες? Όχι, όχι. Ότι είναι κοινέ. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε? Το iPhone 11 εκεί πάνω. Όντως, όντως ήταν τύχη, αλλά σηκώνεται. Τι έγινε? Έπεσε το iPhone 11 πάνω σε αυτό, κινδύνευσε μέσα. Όντως. Τι εννοείς, πιανού? Του κύριου εκεί πίσω. Όντως. Το παιδάκι που πέταξε το τηλέφωνο και ήταν ωριακά να μην έπεσε μέσα. Και δεν έπεσε μέσα. Όχι, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, κάποιος το έτρωγε, είναι από την Κίνα, οκ. Θα σας έκανε διαφορά εσάς όμως ότι είναι από την Κίνα? Ότι θα φάει σκύλο. Ότι αυτό θα φάει. Δεν θα φαίνεται να παράξενο γιατί το τρώνε συνέχεια. Ναι, εκεί το τρώνε συνέχεια. Για εμάς θα ήταν παράξενο. Θα ήταν παράξενο. Εγώ δεν το βρίσκω παράξενο. Δεν το βρίσκεις παράξενο. Θα τρώγατε εσείς ποτέ σκύλο? Όχι. Δεν ξέρω. Τα αγαπάμε τα σκυλιά. Τι διαφορά έχουν? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε σήμερα. Ναι, αυτό είναι ομοιότητα όμως, δεν διαφορά. Περίμενε. Εμείς εδώ λέμε ότι κάποια ζώα τα τρώμε. Ναι. Και κάποια ζώα δεν τα τρώμε. Και σε άλλες χώρες αυτά τα ζώα τα τρώνε. Ναι. Είτε είναι δελφίνια, σκυλιά, γαργαρίες, τα πάντα. Okay. Ναι. Τι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Ναι. Τι? Ας πούμε, πως κάποια ζώα δεν πρέπει να πεθάνουν για να τα πάμε. Είναι, ας πούμε... Πρέπει να υπάρχουν. Περίμενε. Θα τα πάρουμε, θα τα πούμε ένας-ένας. Οκ, ναι. Okay, για να μην χαθούμε. Ναι. Ξεκίνα εσύ. Ναι. Για πες. Ας κάποια ζώα δεν πρέπει να σκοτωθούν επειδή πρέπει να τα βλέπουν. Δεν πρέπει να σκοτωθούν. Ναι. Γιατί δεν πρέπει? Εγώ δεν σου λέω γιατί. Πρόσεξε. Εγώ θέλω να μου βρει τη διαφορά. Για αυτό το ζώο, αν θέλετε, ελάτε να βλέπουμε και παράλληλα. Αν χρειαστεί να σας δείξω κάτι. Εντάξει, αν κάτσε εσύ από εδώ, κάτσε εσύ από εδώ. Δεν με πειράζει, μια χαρά είμαστε. Μάλλον δεν βλέπω. Μου λες εσύ, τι ακριβώς εννοείς, δεν πρέπει να τα τρώμε, πρέπει να τα βλέπουμε? Κάποια, δηλαδή, όπως οι αγελάδες, κότες, ναι. Ναι. Όπως όλα τα άλλα. Ναι. Μπορούμε να τα πάμε, είναι κάτι γενικό, κάτι που γίνεται συνέχεια. Ναι. Κάποια άλλα ζώα δεν γίνονται συνέχεια. Δεν γίνονται πάρα πολλές φορές. Περίμενε. Εγώ να σε διορθώσω σε αυτό και να σου πω ότι ουσιαστικά εμείς στοχευμένα δημιουργούμε αυτά τα ζώα γιατί ο κόσμος πληρώνει για να τα σκοτώσουμε και να τα φάμε μετά. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Ναι. Μπράβο. Ναι. Άρα αυτό μένει ως διαφορά του. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή διαφορά? Ναι. Δεν είναι, αφού θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα γονιμοποιούμε σκύλους ή γάτες ή δελφίνια για να τα φάμε αυτά. Θα βρίσκαμε τον τρόπο. Όπως βρήκαμε και τα υπόλοιπα ζώα. Αλλά δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν? Επανέρχομαι στην ερώτηση που έκανα. Γιατί τα. Περίμενε. Θα πάει ένας-ένας. Τα λυπόμαστε. Ναι. Okay. Είναι διαφορά όμως για το ζώο. Δηλαδή, επειδή το λυπόμαστε εμείς, δεν είναι ουσιαστικά κάτι που νιώθουμε εμείς. Ναι, και αυτός νιώθει. Και το ζώο. Και το ζώο νιώθει. Τα ζώα μεταξύ τους, δηλαδή μια γελάδα με ένα κατσίκι, ξέρω εγώ, ή με ένα σκύλο, ναι, νιώθουν διαφορετικά? Όχι. Όχι. Θέλει να ζήσει κάποιο από τα δύο λιγότερο? Όχι. Θέλει κάποιο από αυτά να έχει, αν θέλει, την αυτοδιάθεση του σώματός του. Δηλαδή, να μπορεί να ζήσει, να τρέξει, να παίξει, να φάει, να κάνει σχέσεις με τους δικούς του. Πώς λοιπόν εμείς, που το κάνουμε τόσο καιρό, ρε παιδιά, όλοι το κάνουν, δεν το κάνετε μόνο εσείς. Κάποιοι λένε εγώ σταματάω, κάποιοι το κάνουμε ακόμα. Πώς εμείς λέτε, κάποιοι σταματάνε. Πώς πιστεύετε ότι εμείς λοιπόν έχουμε έναν αρκετά καλό λόγο για να συνεχίσουμε να το κάνουμε? Αυτή είναι η ερώτηση. Να σκοτώνουμε ζώα για να φάμε, φορέσουμε. Για ευχαρίστηση, γιατί κάποιος μπορεί να το κάνει από ευχαρίστηση, ρε παιδί μου. Γιατί λόγω. Έχουν. Πώς λέγεται. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη, οκ. Έχει. Ουσίες μέσα για να κάνουμε καλό σωματόδοξο. Έχουν κάποια συστατικά δηλαδή. Ναι, που δεν μπορούμε να βρούμε σε λαχανικά και όλα. Που δεν μπορούμε να βρούμε. Οκ. Άλλος. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Έχετε παρατηρήσει ότι περισσότερα από αυτά τα ζώα βέβαια είναι φυτοφάγα? Ναι. Ναι. Έχετε παρατηρήσει αυτά τα ζώα ότι έχουν μυς? Και μάλιστα η Ελλάδα είναι εκατοντάδες κιλά, το γουρούνι, η σίτλιν, κάποια... Πώς αυτά τα ζώα, αφού τρώνε φυτά, έχουν μυς? Γιατί μόνο αυτά έχουν να τρώνε. Μόνο αυτά έχουν να τρώνε, κάτσε ρε, τι εννοείς? Αφού αυτά τρώνε φυτά. Άλλα τα ζώα. Εμείς λέμε ότι αυτά τα ζώα είναι φυτοφάγα και έχουν μυς. Πού παίρνουν αυτά την πρωτεΐνη τους? Εγώ αυτό σε ρωτάω. Και μάλιστα είναι, ξέρεις, το αν δεις η Ελλάδα πόσους μυς έχει, είναι τεράστιο ζώο. Πολλά κιλά. Πού βρίσκουν αυτά την πρωτεΐνη και τρώνε? Ο γορίλας. Ο γορίλας είναι φυτοφάγο. Και πρόσεξε, οι γορίλες σκοτώνουν άλλα ζώα όχι για να τα φάνε. Κάποιες φορές το κάνουν, αλλά είναι ελάχιστα. Η διατροφή τους είναι άλλα ζώα. Ο υποπόταμος επίσης φυτοφάγο. Πώς αυτά τα ζώα λοιπόν τρώνε μόνο φυτά? Ε, μήπως μπορούμε να ζήσουμε με φυτά? Έχετε ακούσει ποτέ κόσμο εσείς που τρώει μόνο φυτά? Ναι. Ο ανθρώπινος οργανισμός στα αρχαία χρόνια δεν είχαμε να φάμε όλα αυτά. Δεν είχαμε τα αρχαία. Οπότε σκοτώναμε ζώα για να φάμε. Πολύ ωραία. Συμφωνώ μαζί. Έχουμε κρατήσει αυτό μέχρι και σήμερα. Σήμερα έχουμε να φάμε. Έχουμε. Έχουμε, δηλαδή κάποιο θέλει. Ο οργανισμός μας έχει συνηθίσει γενικά να χρειάζεται κρέας. Δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Δηλαδή να πάρουμε ό,τι συστατικά χρειαζόμαστε χωρίς να φάμε κάποιο ζώο ζωικό. Δηλαδή, λέει κάποιος καταρχάς πριν πεις αυτό που θέλεις. Λέει κάποιος ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε ως vegan. Μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε. Εγώ δεν στο πάω τόσο μακριά. Μπορεί να φας απλά όσπρια. Ή ξέρω, ξύλους καρβούς ή φρούτα, λαχανικά. Όλα έχουν πρωτεΐνη μέσα. Δεν είναι το θέμα τέτοιο απλά να ζήσουμε. Δηλαδή, ζούμε με χίλια πράγματα. Με κάνουμε, όλα τα κάνουμε. Περίμενε τώρα. Δεν είναι το θέμα απλά να ζήσουμε. Το θέμα, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι το θέμα το απλά να ζήσω. Αν κάποιος σου έλεγε όμως ότι εγώ π.χ. θέλω να φάω σκυλιά και ο λόγος που σου έλεγε εσένα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να απλά να ζήσω, θέλω να φάω σκυλιά, εσύ τι θα του έλεγες? Να φάει σκυλιά, να φάει φυτά ή να φάει τα άλλα ζώα? Να φάει ό,τι θέλει. Τέτοιο. Να φάει ό,τι θέλει. Ναι. Αν ήσουν εσύ ο σκύλος που θα έτρωγε, τι θα του έλεγες? Δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ωραία. Αν είχε την επιλογή να φύγει ή να σε φάει, τι θα έκανε? Θα έφευγε. Γιατί εσύ θα έφευγε, αλλά αν ήταν το ζώο στη θέση του θύματο, θα το έτρωγε? Αν καταφέρει να φύγει, να φύγει. Αλλά το θέμα είναι αν καταφέρει να φύγει, αν θα επιλέξει. Γιατί εσύ μπορεί να επιλέξει αν θα το αφήσει να φύγει και θα φας κάτι άλλο και όχι κάποιον άλλο. Εσύ τι θα επιλέξει να κάνει? Θέλει να μιλήσει. Ωραίος. Άκουγες τι λέγαμε, θα πεις κάτι άσχετο. Όχι, αν ξεκίναγα τη ζωή μου τώρα δηλαδή και μου λέγανε τι θα γίνει vegan ή το άλλο, θα μπορούσε να γίνω vegan. Θα μπορούσες. Δηλαδή τώρα είμαι και άνθρωπος του κρέατος, δηλαδή εντάξει, μου αρέσει το κρέας. Δεν μπορούσε να αποχωριστούμε. Δεν μπορείς να αποχωριστείς. Μπορείς να σκεφτείς κάποιον που δεν μπορεί να τα αποχωριστεί σίγουρα? Η DJ. Ο Μάριος. Το ζώο. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη σάρκα του. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν μπορούσατε να φάτε κάτι νόστιμο που δεν ήταν από ζώα και ήταν κοντά στη γεύση του κρέατος, τι θα επιλέγατε? Θα φάτε ένα μπέργκερ από ζώα ή κάτι το οποίο είναι κοντά στη γεύση? Ένα μπέργκερ από ζώα. Από ζώα. Ποιος άλλος? Θα δοκιμάσει και τα δύο. Okay. Η γεύση λοιπόν είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να επιλέξουμε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Ορίστε. Η γεύση είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να επιλέξουμε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Μόνη της όχι, αλλά κάνει, βοηθάει στο... Περίμενε. Θέλω να απαντήσουν όλοι. Όχι, λες εσύ. Δεν είσαι σίγουρος. Η γεύση. Τρίτο. Η γεύση είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να επιλέξουμε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Όχι. Εσύ δεν είπες ακόμα. Όχι μόνη της λέω. Τώρα ρωτάμε για τη γεύση. Εσύ τι λες, είναι ή δεν είναι? Η γεύση. Είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να δούμε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εσύ να ρωτάω. Εσύ τι πιστεύεις? Πατάτες τρώει πολύ. Εσύ είπες όχι πριν. Όχι. Αν κάποιος σου έλεγε λοιπόν ότι εμένα δεν με νοιάζει η γεύση, εμένα με νοιάζει η ακοή. Και εμένα αυτό που μου αρέσει, εφόσον... Κράτησε το αυτό. Εφόσον αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να παίρνω ικανοποίηση, γιατί ουσιαστικά με τη γεύση εσύ παίρνεις ικανοποίηση. Μου αρέσει να ακούω το πώς σκοτώνω τα ζώα. Τι θα σκεφτόσουν για αυτόν τον άνθρωπο? Θα το λυπόμουν, τι θα έλεγες δηλαδή, προσπάθησε να καταλάβω.
Κρίμα είναι. Αν κάποιο σου έλεγε, ρε φίλε μου, εσύ μου λες ότι η γεύση είναι αρκετά καλός λόγος. Εσύ το είπες. Πώς από τη μία λες για την ακοή δεν είναι καλός λόγος, αλλά για τη γεύση λες ότι είναι. Αλλά ξέρω ότι από πέρα μετά θα γεννηθούν κι άλλα. Πού το ξέρεις αυτό. Πού το ξέρεις. Πες μου αυτό που ήθελες. Αυτό τώρα που θέλω να ναι. Εφόσον είναι η γεύση ένας λόγος ο οποίος δεν είναι αρκετά καλός για να σκοτώσεις, πώς συνεχίζεις και πληρώνεις για ό,τι γίνεται στα ζώα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως οι άνθρωποι σκέφτονται τα ζώα όταν δεν κάνουν την πράξη, αλλά ναι. Την ώρα που θα τους έρθουν, να το πω, τα σουβλάκια, οι πατσέτες μπροστά τους, δεν θα το σκεφτούν εκείνη την ώρα. Θα πάνε ναι. να φάνε. Τι διαφορά έχει αυτό για το ζώο, για το θύμα, τι διαφορά έχει. Καμία. Άρα δεν είναι σαν να λέμε ότι με νοιάζει κάτι, αλλά ουσιαστικά συνεννώσε αυτό. Δεν είναι σαν κάποιο να λέει δεν κλέβω, αλλά όταν είναι να κλέψω, κλέβω. Ναι. Πώς βγάζει νόημα αυτό. Δεν βγάζει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Όταν κάποιο λέει ότι δεν μπορώ να το δω, δεν μου αρέσει που συμβαίνει, αλλά πάει και το τρώει μετά, είναι σαν να λέει εγώ το κάνω και δεν με νοιάζει. Γιατί στα λόγια κάποιο σου πει ναι, οκ. Okay. Αλλά αν το κάνει στην πράξη, τι αλλάζει. Ναι, αναιρεί αυτό που λέει ουσιαστικά. Είδατε εσείς κάτι από αυτά τα βίντεο που δείχνουμε, το πώς είναι η διαδικασία σφαγής. Και εγώ το έχω δει και από κοντά. Πώς σας φάνηκε. Σαμάτιο. Εγώ το έχω δει και από κοντά. Πώς σου φάνηκε. Μόνο, δεν μπορώ. Εντάξει. Λίγο κακό ή κρίμα. Λίγο κακό. Τι ήτανε. Ήταν κρίμα. Αλλά το φάγαμε. Το φάγες μετά. Αυτό το παιδί. Εγώ στο χωριό μου. Ναι. Είχαμε αγελάδες πολλές. Ναι. Και η μάνα γέννησε ένα μικρό. Yeah. Και αυτό το σφάξω. Επειδή είχαμε πάρα πολλά. Ήσουν μπροστά, εσύ. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί δεν ήσουν μπροστά. Γιατί το πήγανε μακριά. Γιατί. Στι 6 το πρωί. Γιατί. Το πήγανε εκεί που το σφάζουν. Ναι, ναι, ναι. Στο σφαγείο. Όμω ήταν ο αδελφό μου μεγάλο. Ναι. Γιατί αυτό έρθε με τον το παππού και τον πατέρα μου. Και έλεγε ότι δεν μπορεί να το έρθει. Πώ λοιπόν κάτι δεν. Ναι, πώς όμως κάτι δεν μπορείς να το δεις και μετά το κάνεις. Δεν είναι σαν να λες αυτό που είπα πριν. Ότι από τη μία δεν μου αρέσει αυτό που βλέπει. Δεν μπορώ... Εσύ, άλλη ερώτηση. Τελευταία ερώτηση και μετά θα φύγετε. Ναι. Εσείς θα μπορούσατε να σκοτώσετε το ζώο. Όχι. Όχι. Άμα ήμασταν σε αρχαία τα χρόνια. Περίμενε, περίμενε. Μην μου βάζεις άμα ήμουν και άμα. Αυτό και εγώ, άμα ήταν να πεθάνω και πρέπει να σκοτώσω, θα σκότωνα. Εγώ σου λέω τώρα αύριο είναι να φας και θα πρέπει να σκοτώσεις εσύ. Θα μπορούσες. Καμία κότα, ναι. Θα μπορούσες να σκοτώσεις το ζώο. Όχι. Εσύ. Κότα ναι, γιατί κότα ναι. Η κότα δεν μπορεί να. Αυτό θα την έτρωγε ο μη. Μα έχεις. Λένε Κινέζο, γι' αυτό το λένε. Γιατί. Όταν γελάω είναι. Κλείνουν τα μάτια σου. Έμορφε, εντάξει. Οκ. Και πάλι, είναι Ασιάτης θα μπορούσε να πει, όχι Κινέζος, αλλά δεν έχει. Καλά, οι Ασιάτες όλα τα τρώνε. Δεν έχω θέμα με κάποιον να τρώει σκυλιά. Γελάγανε. Ναι. Κοίταξε, εγώ αν μη τι άλλο, εσύ σε λογικά συνεπείς γιατί λες το ένα ζώο δεν έχει διαφορά με το άλλο. Το θέμα είναι ποιο είναι ο αρκετά καλό λόγο για να σκοτώσει αυτό το ζώο. Έχουν διαφορά. Ότι κάποια το ένα γαυγίζει, το άλλο κακαρίζει. Δεν είναι το ίδιο. Είναι. Τα χαρακτηρίζουμε ως κατοικίδια. Αυτό δεν είναι διαφορά του ζώου όμως. Αυτό είναι δική μας αντίληψη. Και εγώ ναι. Αυτό δεν είναι διαφορά. Τι, πρέπει να βρει ένα χαρακτηριστικό. Πρόσεχε, πρέπει να βρει ένα χαρακτηριστικό που έχει το ζώο. Καταλαβες. Λοιπόν, κάποιοι μου λέτε δεν θα το κάνετε, εσείς λέτε θα κάνετε τα κοτόπουλα. Τα κοτόπουλα γιατί θα τα σκότωνες. Είναι πιο ενός. Ναι. Μα και τα άλλα ζώα είναι νόστιμα. Τίποτα. Ό,τι είναι αλήθεια του. Ό,τι είναι. Και περίμενε. Έστω ότι έχεις κάποιες πολλά σκυλιά. Και σου έλεγε φίλε, όχι, δεν θα τα κοτόπουλα. Θα φας τα σκυλιά. Γιατί είναι άλλο. Αυτά δεν θα καταλάβω. Δεν κάνουν ματάκια. Και. Γιατί. Ρε φίλε, εγώ θέλω να μου πείτε κάτι. Αυτό που μου είπατε όλοι εκτός από εσένα, που μάλλον δεν είδα να μου αντιπαρέρχεσαι κάτι, μου λες, η γεύση δεν είναι αρκετά καλός λόγος για να σκοτώσουμε. Αυτό δεν είπατε εκτός από εσένα. Ναι. Και εσένα σου απάντησα. Εσύ διατηρείς ακόμα την ίδια θέση με εσένα. Θα έλεγα όχι. Α. Εγώ θα ήμουν ακριβώς η βοήθεια του κοινού. Οκ, το κατάλαβα. Σου είπα αυτό με την ακοή και πήγαμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αφού δεν συμφωνείτε με αυτό, πώς συνεχίζετε ρε παιδιά και το κάνετε. Δεν ξέρω, είμαι νόστιμο. Ναι. Κάποιος... Περίμενε. Κάποιο μπορεί να σου πει ότι. Κάποιο... Λοιπόν, έστω ότι κάποιο. Έχουν πιάσει κάποιο serial killer, πρόσεξε. Και που τρώγανε ανθρώπους. Ξέρετε τι είπαν αυτοί.
Αυτό δεν σας το λέω, μπορείτε να το ψάξετε online. Ήταν κανίβαλοι που τρώγανε ανθρώπους. Και γιατί τρώγανε ανθρώπους? Για να ζήσουν. Τι λες, αυτοί που ήταν ψυχοπαθείς? Όχι, δεν είναι ψυχοπαθείς. Πείτε μας. Γιατί ήταν νόστιμοι. Αυτό λέγανε. Αυτό λέγανε. Αυτό λέγανε. Θα ακούσει μια παρόμοια ιστορία. Όχι, όχι. Αν το ψάξει και ειδικά αν το ψάξει τα αγγλικά, αυτοί τρώγανε ανθρώπου. Δεν το λέω για να σα κοροϊδέψω. Όντω. Ναι, έχω ακούσει μια. Ναι. Και καλά παγωτατσί φάση που έγινε περκέρα. Ναι. Και τι, και σκότωνε ανθρώπου αυτό. Σκότωνε ανθρώπου και. Που λέγε μπέργκερ σε καλά. Αλλά ήταν από ανθρώπου. Εγώ πιστεύω το σούπερ μάρκετ είναι που μα τα διαφημίζουν όλα. Ποιο πληρώνει. Εσύ δεν πληρώνει όταν πα. Ναι. Αν έλεγε όμω τη μαμά σου, μαμά, θα πάμε σκύλι, δεν σου έλεγε μαμά σου. Μιλάει ο πατέρα μου. Ναι. Αν έλεγε τον μπάσο, θα πάμε σκύλο, τι θα έλεγε. Εγώ είμαι σίγουρο να υποθέσω. Αόρι μου, δεν τα τρώμε αυτά. Δεν τα τρώμε, γιατί δεν τα τρώμε, γιατί τα χαϊδεύουμε. Αυτό θα λέω. Θα μπορεί για μένα, ξέρω εγώ, που τα έχει ακούσει αυτά και τέτοια. Έλα, τα δείτε. Λοιπόν, αυτά είναι τα κοτόπουλα. Έλα, έλα από γύρω, από γύρω, θα το δείτε. Δείτε πώς σας φάζουμε. Όχι ακριβώς, περίμενε. Λοιπόν. Έχω δει κάτι παρόμοιο. Δεν θέλω να το δείτε με το ζόρι, όσο μπορέσετε, έτσι, δεν έχει. Έλα να δεις και εσύ. Αυτό είναι μια μορφή ηλεκτροσόκ. Μια μορφή αναισθησίας και ηλεκτροσόκ. Είναι ένα ακουστικό όπλο. Και ουσιαστικά του προκαλεί διάσηση σε αυτό το σημείο στον εγκέφαλο. Και απλά το κόβεις μετά. Δεν λιποθυμάει ακριβώς. Δεν το λες και απλά βέβαια, θα το δεις. Το έχουν χρησιμοποιήσει. Μια σφαίρα δεν πεθαίνει. Δεν είναι σφαίρα. Είναι προκαλεί μια κρούση. Το έχω δει στο παιχνίδι. Προκαλεί κρουστικό όπλο. Να το. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πονάει να το πεις. Είναι πιο σημαντικό, πιστεύεις, είναι πιο σημαντικό μια μπριζόλα ή η ζωή της Αγγελάδας? Η ζωή της Αγγελάδας. Το πιστεύεις? Το πιστεύεις πραγματικά αυτό? Εσύ δεν θα μπορούσε να τη φας καταρχάς, γιατί δεν μπορούσε να τη σκοτώσεις πριν τα λύσεις. Δεν θυμάσαι και τι έλεγες. Εγώ να πω την αλήθεια. Είναι, εσύ θα πάρεις, ναι, αλλά αν το πληρώνεις, μα αν τα πληρώνεις εσύ, πάλι τέτοια πράγματα. Γιατί εσύ τα πληρώνεις. Είναι σαν να λέει κάποιος, εγώ δεν κλέβω, αλλά πληρώνω κάποιους άλλους να κλέψουν. Αυτό δεν στέκει. Ή στέκει. Έτσι έχει γίνει ο νόμος. Δεν έχει γίνει ο νόμος. Εμείς έτσι ήμασταν από την αρχή της ζωής, ναι. Να σκοτώνουμε. Τώρα όμως μπορούμε, τώρα μπορούμε να επιλέξουμε ή δεν μπορούμε? Όχι. Δεν μπορείς να επιλέξεις εσύ. Πώς δεν μπορείς? Κάποιος θα έρθει, θα σε πιάσει, θα σε κρατήσει και θα σου πει φάει κρέας. Άρα λοιπόν μπορείς να επιλέξεις. Μόνο vegan πράγματα που κάνω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω. Πού το ξέρεις άμα δεν το έχεις δοκιμάσει? Το έχω δοκιμάσει. Έχεις δοκιμάσει να γίνεις vegan? Γιατί πήγες να γίνεις vegan? Ήθελα να το εντυπωσιάσω κορίτσια. Ήθελες να εντυπωσιάσεις κορίτσια? Είναι λίγο ρηχό αυτό που λες. Απλά την επόμενη μέρα έφαγα το κόκκινο. Ναι, άρα μία μέρα δεν λέει και τίποτα. Λοιπόν, εγώ αυτό. Αυτό πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτό που βλέπετε είναι, είναι η στάνταρ διαδικασία. Το ξέρω. Αυτό είναι το κλασικό. Για να γίνει με φύγκαν. Είναι σε ένα σφαγείο. Ναι, εμένα δεν με πειράζει να θα το πεις vegan. Απλά ο vegan είναι ο όρος που δεν σκοτώνω ζώα. Δεν με πειράζει να θα το πεις vegan σε vegan. Το θέμα είναι η ουσία να μην πληρώνεις, γιατί αυτά γίνεται με τα χρήματα του κόσμου. Ποιο θα έλεγε ότι είναι πιο σημαντική η ζωή του ζώου ή είναι πιο σημαντική η γεύση? Η γεύση. Η γεύση αυτό. Έλα. Έλα. Εγώ το βλέπω στο αρχείο. Μην βρίσκει. Το πω. Έβρισε. Ποιο πιστεύετε? Η γεύση ή η ζωή? Η ζωή βέβαια. Η ζωή βέβαια. Άρα λοιπόν πώς κάνουμε ότι κάνουμε στα ζώα? Πώς κάνουμε ότι κάνουμε στα ζώα? Ναι. Σε συνήθεια το. Ναι, ναι. Είναι μια καλή συνήθεια ή μια κακή συνήθεια? Είναι καλή συνήθεια. Ήταν να σκοτώνουμε τον ανθρώπο. Μα αφού για να το φάμε πρέπει να το σκοτώσουμε. Πώς είναι καλή συνήθεια? Θα κάνει μωράκια. Και θα λέγαμε. Θα κάνει μωράκια και θα έχει πιο πολλά. Θα κάνει μωρά ή θα τα γονιμοποιήσουμε εμείς? Εμείς θα τα γονιμοποιήσουμε. Δεν θα τα κάνει μόνο του. Με τον άντρα. Δεν είναι η άντρα. Η γονιμοποίηση γίνεται τεχνητά.
Του πέρασε ένα σκυλί. Αγελάδα. Τι διαφορά θα είχε με τον σκυλί. Μεγάλη διαφορά. Τι διαφορά θα είχε. Πάλι το ίδιο κορμί έχει αυτό από μέσα. Τα κεφάλια τα κάνουν. Τα πετάνε. Βριστοδευσία. Δεν τρώγονται. Κάποιοι τα τρώνε γι' αυτό. Πώς σας φαίνονται αυτά. Ασκέτα. Όχι, κάποιοι τα τρώνε και τα ψήνουν όπως ψήνουν και τα άλλα σημεία του σώματος. Και υπάρχει και η Wagyu Aguila που παρακάζονται, σκοτώνει και σκουλάνε ακριβά. Πρέπει να αποχωρήσουμε, πρέπει να αποχωρήσουμε. Πώς σας φάνηκαν αυτά που είδατε. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Εσύ λες οδυνηρά. Ενδιαφέρον, αλλά όχι την καλή. Ναι. Τι θα σε εμπόδιζε, αν ήθελες να αλλάξεις, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το να μην τα φάω. Ναι. Όταν θα λέγεις τα τρώω όμως, δεν θα προϋπόθεται κάτι τέτοιο. Αν έλεγες ότι είναι να τα φας, δεν θα προϋπόθεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Και σένα αυτό δεν σε πειράζει. Δεν θα σου κάνω για σένα το ίδιο, εξωγή. Αν το πάρουμε και έτσι. Ναι, εγώ... Κοίταξε, εγώ θέλω να μιλήσω με σένα που εσύ είπες οδυνηρό. Εγώ μπορώ να σας δώσω, θέλει να σας δώσω κάρτες με πληροφορίες και τραγάς. Γιατί όχι. Θα δείτε, άμα να μην δείτε, εμείς θα σας δώσω. Σε πού το. Online. Έχει και στο YouTube, μπορείς να το δεις. Μπορείς να το δεις όμως και στο... Λοιπόν, το ένα είναι το Dominion. Είναι αυτό εδώ. Είναι το ντοκιμαντέρ. Το συγκεκριμένο μπορείς να δεις... Αυτά. Ναι, μπορείς να δεις πρώτος ξένα γυρισμένο στην Αυστραλία. Εσύ, αφού δεν σε νοιάζεις ένα, τι θέλεις. Αυτό ήταν κακό. Θέλεις. Αν θέλεις, σίγουρα. Λοιπόν, στο Dominion θα δεις τις καλύτερες συνθήκες εκτροφής και σφαγιζών. Okay. Θα δεις αυτά είναι τα καλύτερα. Εμείς δείχνουμε αυτό που συμβαίνει, δεν δείχνουμε ούτε το χειρότερο. Εμένα δεν υπάρχει λόγος να με ευχαριστήσεις. Εγώ δεν το κάνω ούτε για σένα, το κάνω για τα ζώα. Και όπως δεν θα ήθελες να σε φάνε, δεν θα έπρεπε να κάνεις το ίδιο και για τους υπόλοιπους που τους τρώνε ουσιαστικά. Ναι, δεν το φαντάζεται, κανείς μας. Θα γίνει. Είναι καινούρια γενιά. Οι μισοί ήταν, δεν τους άρεσε, οι άλλοι 2-3 ήταν...